Εκλέγει η κοπελιά, εκλέγει. Η κοπελιά, ναι. Πίσω σπίτι, κλάμα, τα κακό. Η ντάχη μου, τη λέει η μάνα τη. Η ντάχη μου, ρε. Λέει η ντάχη, τη λέει. Το τεστ που κάμα είναι θετικό. Το τεστ εγκυμοσύνη. Λέει ποιο μαϊμούνι το έκαμε. Να έρθει επάει αμέσως να αναλάβει τις ευθύνες του. Πραγματικά λοιπόν αυτοί πήρε ένα τηλέφωνο και δεν περάσανε 10 λεπτά, 15 και πήγε εκεί πέρα κάποιος, ένας ηλικιωμένος, ξέρω εγώ, με γκρίζους κροτάφους, με κουστούγια, με ένα αυτοκίνητο υπερπολιτελέστατο, σταματά απόξω και μπήκε μέσα με αέρα. Του λέει, ήταν τώρα η κόρη, η μάνα και ο πατέρας. Ναι. Στο σαλόνι τον περιμέναν. Σε λέει, ούτε η επαγγελματική μου θέση, ούτε η οικογενειακή κατάσταση μου επιτρέπουν να κάνω αυτό το γάμο. Όμως λέει, έχω τη διάθεση να βοηθήσω και να αποκαταστήσω αυτό το παιδί. Και με το παραπάνω. Τον ακούνε καλά καλά δα οι γονείς της κοπελιάς. Λέει, αν είναι αγόρι, θα του δώσω μια πολυκατοικία που έχω στο κέντρο της πόλης. Και θα του βάλω και 1.000.000 ευρώ στην τράπεζα. Αν είναι κορίτσι. Αν είναι κορίτσι. Θα της δώσω μια πολυκατοικία που έχω στο Μασταμπά και θα της βάλω και 1.000.000 ευρώ στην τράπεζα. Αν είναι δίδυμα. Θα γράψω του κάθε νους ένα ξενοδοχείο που έχω στη Χερσόνησο και στον Άγιο Νικόλαο και 1.000.000 ευρώ στην τράπεζα. Αν πάλι λέει αποβάλει, σαν το ελαττήριο επετάχθηκε ο πατέρας της κοπελιάς, όρθιος. Λέει αν αποβάλει, εδώ είμαστε βρε αδερφέ, την ξαναπηδάς.